πριν βγάλω μηλιά. Μου την καρφώνει στα μαλλιά. Λάβουνε γύρω τα βουνά, τα χέρια μου κάνουν φωτιά. Η πουλιά που είχε τα παιδιά φεύγει και μ' αποχαιρετά. Παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψαριά, πιάνει φτερότα. Στείνει στη γη καράβι κι υποστά νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Στους πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει δάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο καιρός. Ακούγεται. Να. Ακούγεται. Ναι. Νομίζω βγήκε. Σε ένα λεπτό ξεκινάμε. Κάντε λίγο υπομονή. Σε ένα λεπτό ξεκινάμε. Ελπίζω ότι δεν θα είναι ούτε καν δύο λεπτά. Εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι ούτε σε ένα λεπτό. Έρχεται. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας γιορτή. Ευχαριστούμε πολύ όλους που είστε εδώ. Θα ξεκινήσουμε με μία παρουσίαση, με έναν πρώτο χαιρετισμό που θα σας κάνει η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος, η κυρία Άννα Φραγκουδάκη. Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παιδιά, μην μιλάτε τα παιδιά για δύο λεπτά. Τα παιδιά μην μιλάνε, δύο λεπτά μονάχα. Παιδιά, 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 για να μην μιλάτε παιδιά μου, κοριτσάκια, αγοράκια, μην μιλάτε δύο λεπτά. Να πω κάτι για τις μητέρες σας. Μπράβο. Καλώς ήρθατε, θα δείτε την πρόοδο που έκαναν τα παιδιά στα ελληνικά με τα μαθήματα όλες τις χρονιάς και στην Ξάνθη και στον Εχίνο.
θα πρέπει να έχετε πληροφορίες και για τα θερινά μαθήματα και ελπίζουμε του χρόνου τέτοιο καιρό Ιούνιο να μπορούμε να σας λέμε ακόμα καλύτερα, ότι τα παιδιά πήγαν ακόμα καλύτερα. Πραγματικά ήταν πολύ καλά στη φετινή χρονιά τα παιδιά, πήγαν πολύ καλά σε όλα. Ωραία, να αρχίσουμε. Οι πρώτες δουλειές που θα δείτε, καταρχάς όπως ξέρετε κάθε τάξη θα παρουσιάσει ένα κομμάτι από τη δουλειά της. Οι πρώτες δουλειές που θα δείτε είναι από το κομμάτι του Δημοτικού Σχολείου, από τη Διδασκαλία των Ελληνικών που φτιάχνουμε με ειδικά λογισμικά, που είναι ελληνικά μέσα από υπολογιστές, από κομπιούτερ. Ταυτόχρονα θα δείτε και κάποιες άλλες δουλειές από τα μαθηματικά που κάναν τα παιδιά. Ξέρετε, όσοι τα παιδιά σας ήταν στο Δημοτικό Σχολείο, κάνανε ένα κομμάτι ελληνικά και κάνανε και ένα κομμάτι μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Το πρώτο κομμάτι που θα δείτε σήμερα από τις δουλειές που θα παρουσιάσουν τα παιδιά είναι το κομμάτι αυτό του Δημοτικού Σχολείου. Να επαναλάβω, θα σας το πούμε ξανά και στο τέλος, ότι από τις 2 μέχρι τις 31 Ιουλίου θα έχουμε τα θερινά μαθήματα και φεύγοντας από εδώ σας παρακαλούμε πολύ όσοι ενδιαφέρεστε να γραφτούν τα παιδιά σας τα μαθήματα να κάνετε μία αίτηση σήμερα για να μπορούμε και εμείς να υπολογίσουμε καλύτερα πόσα παιδιά έχουμε για να προγραμματίσουμε καλύτερα τα θερινά μαθήματα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και ξεκινάμε. Θα ξεκινήσει το σίγμα τάφ 1, η έκτη δημοτικού από τον Εχήνο, θα μας παρουσιάσει τη δουλειά της. Ελάτε παιδιά. Έλα, μην τρέπεστε, μην τρέπεστε εδώ να βλέπει το κόσμο, ελάτε. Δήμητρα, θες μικρόφωνο προφανώς. Πώς θα διαβάσω, θες μικρόφωνο. Έλα, δεν προλάβω. Η σημασία τα δικαιώματα του παιδιού έγινε δεκτή από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989. Η Ελλάδα την ψήφισε 2 Δεκεμβρίου του 1992. Στις 11 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Αν ζω μέσα στην κατανόηση, μαθαίνω να έχω υπομονή. Αν ζω μέσα στην δικαιοσύνη, μαθαίνω να είμαι δίκαιος. Αν ζω μέσα στην ασφαλεία, μαθαίνω να πιστεύω. Αν ζω μέσα στην κριτική, μαθαίνω να κατακρίνω. Αν ζω σε εχθρικό περιβάλλον, μαθαίνω να καυγαδίζω. Αν ζω μέσα στη ντροπή, μαθαίνω να αισθανόμαι ένοχος. Αν με δέχονται όπως είμαι, μαθαίνω να βρίσκω την αγάπη μέσα στον κόσμο. Σας παρακαλώ λίγο ησυχία, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να διαβάζουν και να ακούγεται φασαρία από κάτω. Για να βοηθήσετε τα παιδιά σας, τα ίδια κάντε λίγο ησυχία. Σας ευχαριστώ. Τα κορίτσια θα σας παρουσιάσουν το ημερολόγιο μας με θέμα «Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους». Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, εκτός οι γονείς τα παραμελούν ή τα κακομεταχειρίζονται. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που τους πρέπει να αναγκαία ηλικία γάσα, στέγη, ρούχα, τροφή. Το συμφερόν του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφασίες που το αφορούν.
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το κράτος πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μην διακόπτουν στο σχολείο. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και την ψυχαγωγία. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστασία από κάθε μόρφωση, βία, παραμελήση, κακοποίηση μέσα έξω από την οικογένεια. Ναι. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα προσβάσεις στα μέσα ενημερώσεις, αλλά πρέπει και να προστατεύονται από τις αρνητικές επίδρασεις του. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ιατρική περίθαλψη και φροντίδα. Όταν η οικογένεια δεν μπορεί να φροντίζει ένα παιδί, τότε η πολιτεία αναλαμβάνει τη φροντίδα του με θεσμούς από η υιοθεσία. Πρέπει να σεβόνται πλήρως τα δικαιώματά του. Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην δωρεάν ειδική φροντίστρα, εκπαίδευση και επιμόρφωση. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τη γνώμη και τις απόψεις τους σε θέματα που τα αφορούν. Οι ενήλικες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη τους. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ταυτότητα, δηλαδή σε όνομα, ένα όνομα, επώνυμο και ηθαγενεία. Τα παιδιά δικαιούνται να ζουν σε ένα ειρηνικό και ασφαλές περιβάλλον, για να ζήσουν όμορφα παιδικά χρόνια. Ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα λείπει το νερό, ο καθαρός αέρας για να αναπνέουν. Ας χαρίσουμε στα παιδιά τα όμορφα πράσινα δάση μας, τις κρυστάλλινες πηγές, τις λαμπερές θάλασσες, τον καθαρό αέρα. Δώρα τόσο πολύτιμα όπως και τα ίδια τα παιδιά. Ευχαριστούμε τα παιδιά από την 6η Δημοτικού από τον Εχήνο. Ακολουθεί η παρουσίαση από το ΔΕΛΤΑ 2, από το ΚΕΣΠΕΜ της Ξάνθης, η προστασία του περιβάλλοντος. Ελάτε λίγο πιο εδώ, εδώ για να σας παίρνει. Ελάτε λίγο πιο εδώ για να σας παίρνει η κάμερα. Εδώ. Ωραία. Γεια σας, είμαστε από το ΔΕΛΤΑ 2. Αν δεν κάνουμε ησυχία δεν θα ακουστεί καθόλου, είναι κρίμα. Κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Είναι πολύ άσχημο για τα παιδιά να προσπαθούν να μιλήσουν και να μην ακούγονται. Δυνατά. Γεια σας, είμαστε από το ΔΕΛΤΑ 2 Ξάνθης και του ΚΕΣΠΕΜ. Φέτος τα μαθήματα ασχοληθήκαμε πολύ με το περιβάλλον. Και την προστασία του. Γι' αυτό σας ετοιμάσαμε μια παρουσίαση. Ευχαριστούμε.
Τώρα. Όχι. Τώρα. Όχι, όχι. Πες του Βασίλη να τον τελειώσει. Να, το δείχνει. Τώρα τελειώνει. Καλά, δεν πειράζει. Έχει κι άλλο. Άσο να τελειώσει. Τώρα ακούγεται. Τώρα. Όχι, όχι, δεν ακούγεται. Δες το λίγο. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην συνεχιστούν τα τεχνικά προβλήματα. Ένα χειροκρότημα για το ΔΕΛΤΑ 2 για τη δουλειά που μας παρουσίασε. Τώρα ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακολουθεί το ΔΕΛΤΑ 3 που θα μας διαβάσει ένα παραμύθι που θα βλέπουμε παράλληλα και σε PowerPoint. Να πούμε ότι η δασκάλα του ΔΕΛΤΑ 3, όπως και το ΣΥΓΜΑ ΤΑΦ 3, δεν είναι εδώ λόγω γάμου. Παντρεύεται η κοπέλα, οπότε να τους ευχηθούμε όλα καλά. Και τα παιδιά της με βοήθεια άλλες δασκάλες θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Ελάτε παιδιά, ελάτε. Ελάτε, ελάτε. Να ξεκινήσουμε τη σειρά. Ναι, να ξεκινήσουμε. Έλα, μην θες. Έχεις να κρατάω τα χαρτία. Τώρα θα σας πούμε ένα παραμύθι, η μαγική χώρα με το κορίτσι, τις νεράδες και τις πεταλούδες. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Μπράβο. Μπέλες. Μια μέρα, μια όμορφη πεταλούδα με μεγάλο ροζ φτερά με μοβούλες βγήκε να κάνει μια βόλτα στο δάσος. Εκεί που πετούσε ψηλό, είδε να μπαίνει στο δάσος και ένα όμορφο κοριτσάκι φορούσε ένα φόρεμα μοβ με πράσινα και κίτρινα λουλούδια. Είχε ξανθά μαλλιά και ήταν πολύ όμορφη. Η πεταλούδα κατέβαινε και σιγά σιγά την πλησίασε φωνάσουντε την κοριτσάκι. Όταν την ακούσε, τον κοριτσάκι σταματήσε και γύρισε πίσω. Θαμπόθηκε από την όμορφη πεταλούδα. Πω, είσαι πολύ όμορφη και εσύ το ίδιο, είπε η πεταλούδα. Πού πας, είσαι μόνη σου. Πάω να μαζέψω λουλούδια. Ξέρεις πού έχει λουλούδια, τη ρώτησε η πεταλούδα. Όχι ακριβώς, αλλά θα ψάξω. Καλά, είπε η πεταλούδα, θα πετάξω και εγώ να βρω και θα έρθω να σου πω. Ποιος διαβάζει? Η
η πεταλούδα ανέβηκε πάλι στο γαλάζιο ουρανό και ξεκίνησε πάλι την βόλτα της. Ψάχνοντας όμως αυτή τη φορά για όμορφα λουλούδια, ξαφνικά εκεί που υπουργούσε παράτησε ένα πολύχρωμο μέρος το πλησίασε και κατέβηκε κάτω. Παντού υπήρχαν πολύχρωμα λουλούδια με μαγικά. Μια εκεί δίπλα ήταν ένα διαφορετικό ξεχωριστικό λουλούδι. Δεν με το άλλο ήταν μαγικό, το ηλίασε, το παράτησε και μόλις πήγε ένα και από μέσα βγήκε πολλές πεταλούδες και τις είπαν: «Γεια σου, τι όμορφη που είσαι, ευχαριστώ πολύ και είσαι πολύ όμορφη, από πού βγήκες εσύ», της ρώτησε. «Από το χωριό μας, μέσα στο λουλούδι, από είναι τα σπίτια μας». «Ναι, είναι η αλήθεια, αν θέλεις πήγαινε να δεις». Και μη σωστά. Να ξεκινήσουμε το δράκο. Να διαβάσουμε το δράκο. Τότε η πεταλούδα μας αποφάσισε να μπει στο λουλούδι αυτό και να ανακαλύψει τι μπορεί να γινόταν εκεί. Φοβόταν όμως αυτό, δεν μπορούσε να το κρύψει, αλλά διστακτικά κατάφερε να μπει. «Ωουάου», αναφώνησε, «ήταν μια υπέροχη, ωραία χώρα με πολλά μικρά σπιτάκια όπου έμεναν οι πεταλούδες». Πω, τι ωραία χώρα είναι πια αυτή και τι όμορφα χρωματιστά σπίτια. Τα άλλα είναι λίγα. Εδώ θα σταματήσουμε όμως, εντάξει. Ποιο τμήμα είσαστε? Να ευχαριστήσουμε το Δέλτα 3 που μας διαβάσανε ένα τεράστιο παραμύθι με την πεταλούδα. Yes. Ναι, μπράβο. Θέλετε να το δείξετε? Για να βλέπουν κιόλας. Έτσι. Γιατί έχουν γράψει ένα τεράστιο παραμύθι για την πεταλούδα. Και θα είναι και στο περίπτερο μετά όταν θα τελειώσουμε για να περάσετε να το δείτε από κοντά. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια. Ευχαριστούμε, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα περάσουμε στο σίγμα ΤΑΦ 3, το PowerPoint που θα δούμε για τα αξιοθέατα του κόσμου που κάναν τα κορίτσια με βάση και το υλικό του προγράμματος. Thank you.
Λοιπόν, υπομονή, δύο δουλειές ακόμα θα δούμε και θα τελειώσουμε, θα βγούμε έξω, ελπίζουμε να έχει λίγο, λίγη δροσιά περισσότερη. Θα δούμε ένα PowerPoint για μια έρευνα, από μια έρευνα που έκαναν τα παιδιά στην Ξάνθη, στο μάθημα των μαθηματικών. Κάνοντας το μάθημα των μαθηματικών, αποφάσισαν να κάνουν μια έρευνα για το οικολογικό αποτύπωμα. Ελένη, θα έρθείτε. Ελάτε, κορίτσια. Ελάτε. Να μας παρουσιάσετε τη δουλειά σας. Ελάτε. Ωραία. Ποια ξεκινάει? Πώς και πού έγινε η έρευνά μας? Η έρευνα του οικολογικού αποτυπώματος έγινε στο πεζόδρομο κάτω από τα ΚΕΣΠΕΜ Ξάνθης. Την ώρα του μαθήματος βγήκαμε με το τμήμα του ΣΥΓΜΑΤΑΒ2 στα μαγαζιά της περιοχής και καταφέραμε και μαζέψαμε μέχρι και 100 ερωτηματολόγια από τον κόσμο στην αγορά. Η επόμενη δουλειά μας ήταν να επεξεργαστούμε τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, από όπου και προέκυψε η δεκασέλιδη έρευνά μας, η οποία είναι στη διάθεσή σας αν θα θέλετε να την ξεφυλίσετε. Αφορμή για την έρευνα αυτή ήταν η ευαισθητοποίηση όλων μας μπροστά στην προστασία του περιβάλλοντος. Λίγα λόγια για την έρευνα. Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα? Η έννοια οικολογικό αποτύπωμα αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου, νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε ενέργεια και νερό, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρήπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων. Λίγα λόγια για την εκμετάλλευση φυσικών πορών. Ολόκληρος ο πλανήτης φαίνεται, σύμφωνα με το WWF, να έχει χάσει πρόπολο την ισορροπία του. Συνολικά, οι κάτοικοι του καταναλώνουν 20% περισσότερους φυσικούς πόρους από όσους μπορεί η γη να παράγει. Η ζήτηση σε φυσικά αποθέματα έχει αυξηθεί κατά 70% από το 1970 έως το 2000. Σε αυτή τη ζήτηση, το φυσικό περιβάλλον αδυνατεί να ανταποκριθεί, γι' αυτό ο παγκόσμιος πληθυσμός εμβρίων όντων της θεριάς, των γλυκών νερών και της θάλασσας έχει μειωθεί κατά 40% στο χρονικό διάστημα από το 1970 έως το 2000 και η τάση αυτή συνεχίζεται αμείωτη. Ο κάτοικος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων απαιτεί περίπου 100 στρέμματα, των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Κουβέιτ περίπου 95, ο Αυστραλός 77, ο Φιλανδός 70, ο Ιρλανδός 62, ο Ισπανός 48, ο Νιγηριανός ή ο Ινδονήσιος 12, ενώ ένας κάτοικος του Μπακλαντές ή του Νεπάλ μόλις 6. Ο τρόπος ζωής της Ευρώπης των 25 θα απαιτούσε 2,5 πλανήτες για να συντηρηθεί εάν υιοθεθούνταν από όλους τους κατοίκους της Γης, ενώ αντίστοιχα ο αμερικάνικος τρόπος ζωής θα απαιτούσε 5 πλανήτες. Η παγκόσμια ισορροπία έχει επομένως διαταραχθεί και αυτό γίνεται εμφανές με φαινόμενα όπως η υπερθέρμανσή του. Κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο 30% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι τρώνε κρέας κάθε μέρα. Γνωρίζουμε ότι ένα κιλό κρέας για να παραχθεί απαιτεί περίπου 10 κιλά φυτικά υλικά. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι άνθρωποι μπορούν να τραφούν με ένα κιλό κρέας και πόσοι με 10 κιλά φυτικών υλικών. Ανακυκλώνεται και αν είναι τι υλικό. Το 42% των ερωτηθέντων απάντησαν πως δεν ανακυκλώνουν, έναντι του 58% που απάντησε ότι ανακυκλώνει σε ποσοστό 48% χαρτί, 16% γυαλί, 20% πλαστικό, 16% αλουμίνιο. Το 70% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το αμάξι ως μέσο μεταφοράς και το συντριπτικό ποσοστό 82% χρησιμοποιεί για καύσιμο τη βενζίνη, ενώ μόλις το 7% χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο. Ποσοστό 27% των ερωτηθέντων διανύει με το αυτοκίνητο ούτω κάθε εβδομάδα απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιόμετρων. Εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε, εσείς? Να ευχαριστήσουμε για αυτή την πολύ ωραία παρουσίαση των παιδιών. Θα περάσουμε σε ένα δεύτερο μέρος και τελευταίο των παρουσιάσεών μας, που έχουν να κάνουν με τα μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που κάναμε για μαθητές γυμνασίου. Θα δούμε καταρχάς της πρώτης ομάδας το βίντεο.
Δεν ξέρω, θα μας παρουσιάσουν και παιδιά. Θα πω με δύο κουβέντες. Να μας πείτε δύο κουβέντες ό,τι κάνατε, να μην δούμε σκέτο το βίντεο, μεγάλη είστε. Ναι. Η ομάδα της ΑΕΣΕ, περιμένουμε. Ένα χειροκρότημα για την ομάδα της ΑΕΣΕ που έρχεται. Λοιπόν, γεια σας. Ελάτε όμως από εδώ. Γεια σας, είμαι η κυρία Τζία Ισέ, ναι. Τώρα με ακούτε. Είμαι η κυρία Τζία Ισέ και τα κορίτσια εδώ πέρα είναι από το τμήμα ΣΕΠ5. Δουλέψαμε μαζί τη φετινή χρονιά. Έχουν ετοιμάσει ένα βίντεο. Θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Πριν από το βίντεο όμως θέλουν να σας πούν και κάποια πράγματα. Λοιπόν, ας γνωρίσουμε τις κοπέλες και να τις ακούσουμε. Εμένα με λένε Μπατίτου Τσέ, είμαι τρίτη γυμνασίου και θα σας διαβάσω κάτι σχετικά με το βίντεο που κάναμε. Γεια σας, με λένε Ρουσιάν Σάρι Μερβέ, είμαι από το δεύτερο γυμνάσιο και τρίτη τάξη. Γεια σας, με λένε Ομέρο Ουλέμινε. Ο κουδούνας σε λένε. Το επάγγελμα είναι κάτι που μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Αυτό που μας δίνει τα μέσα να ζήσουμε και να προοδεύσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκλογή του. Πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι όταν εργαζόμαστε, δεν εργαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους. Και όταν αποφεύγουμε να εργαστούμε, δεν κάνουμε κακό μόνο στον εαυτό μας ή στην οικογένειά μας, αλλά και στο κοινωνικό σύνολο, που έχει ανάγκη από τις προσπάθειες όλων μας για να προοδεύσει. Γι' αυτό, πριν πράξουμε, πρέπει να σκεφτούμε αν είναι σωστό και καθοριστικό για όλο μας και αν θα μπορέσουμε να δεχτούμε τις συνέπειες. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Απολαύστε το βίντεο.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούγεται. Άντε πάλι. Έλα, στο τέλος είμαστε, θα τα αντέξουμε. Έλα, ναι, ναι, ναι. Έλα, Βασίλη. Τώρα. Ακούγεται τώρα. Καθόλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την πρώτη ομάδα του επαγγελματικού προσανατολισμού και σας παρουσιάζω τη δεύτερη ομάδα, την ομάδα του Αβραάμ. Θα σας τα πούν και μόνοι τους, δεν κάνω πρόλογο καθόλου. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε. Εμείς είμαστε η ομάδα 2 του επαγγελματικού προσανατολισμού. Εγώ είμαι ο Αβραάμ. Γεια σας, εγώ είμαι η Αϊσούν. Εγώ η Μπουρτζού. Και εγώ η Μπεδιχά. Θέλω να σου πω δύο λόγια σχετικά με αυτό που ασχοληθήκαμε όλη τη χρονιά. Κάναμε ένα project και αυτό έχει να κάνει με τις απόψεις των παιδιών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ήμασταν περήφανοι, χαρήκαμε, διασκεδάσαμε και τώρα θέλω να μεταφέρω τον λόγο στον καθηγητή μας. Ωραία. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος και περήφανος, γιατί αυτή η δουλειά που θα δείτε σε λίγο είναι ομαδική δουλειά και είναι δουλειά των παιδιών. Εγώ, η δική μου παρέμβαση ήταν πολύ μικρή. Έβαλα μόνο τη μουσική. Όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα που κάναν τα παιδιά. Πάμε. Κύριε Σερβάλ, που είναι στο χωριό μας, είπα από Εξάντρε έχει μια φωνηστήρια και να πάω εκεί να κάνω τα μαθήματά μου. Ενημερώθηκα από το σχολείο και από μια φίλη μου. Με ενημέρωσα από το σχολείο. Ενημερωθήκα από το διευθυντή του σχολείου μας. Μας έδωσε ενημερωτικά χαρτιά και έτσι πήραμε τηλέφωνο και κάναμε εγγραφές και ξεκινήσαμε εδώ στο ΚΕΣΠΕ. Από το σχολείο. Έμαθα καλά πράγματα να κάνω, έμαθα να κάνω πολλά πράγματα, έκανα καλά πράγματα και έμαθα να, για να αυτό μας να πούμε πώς είμαστε, καλύτερα είμαστε. Πιστεύω πως ωφελήθηκα και με βοήθησα πάρα πολύ στο σχολείο. Ναι, βέβαια, πιστεύω πως θα με ωφελήσει για το επάγγελμα που θα διαλέξω στο μέλλον. Ναι, επειδή κάνουμε πολλά και διάφορα πράγματα, παράδειγμα, κάναμε το project και πολλά άλλα. Θα με βοηθήσει στο μέλλον. Είμαι ένα καλός χαρούμενος και λίγο είμαι ένα ντροπαλός. Ήμουν λίγο ντροπαλή και αγχωμένη. Επειδή ήταν η πρώτη μέρα γνωριμίας, αισθάνθηκα λίγο αμήχανα, αλλά μετά είπα και έλειωσαν σιγά σιγά. Νιώθα πολύ καλά επειδή γνωριζόμαστε όλοι μας από το σχολείο. Αισθάνθηκα ντροπή. Μου άρεσε πιο πολύ αυτό που έκανα project, τελευταία που πέφτει θα παίξουν όλοι. Μου άρεσε περισσότερο το project που κάναμε. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν ότι ήμασταν άνετα μέσα στη τάξη και ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία. Μου άρεσε περισσότερο το project. Το να δουλεύουμε όλοι μαζί. Μου άρεσε αυτό που αξίες μιλήσαμε τα αξίες και φτιάξαμε μια κολλάζ. Η ενότητα που με έκανε πιο πολύ εντύπωση είναι ότι γνωρίζω τον εαυτό μου. Η ενότητα που με εντυπωσίασε πιο πολύ από όλες ήταν αυτή που μας βοήθησε να ανακαλύψουμε περισσότερο τον εαυτό μας και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και το project που κάναμε. Μας έκανε κάποιες εντυπώσεις με τις δεξιότητες ικανότητες και επίσης και με την προσωπικότητα. Μιλήσαμε για τις αξίες που είναι πιο σημαντικές για μας και κάναμε ένα κολλάζ.
μου άρεσε καλά όλα, δεν θέλω τίποτα άλλο κάτι, όλα είναι εντάξει, όλα είναι. Για να γίνει πιο ενδιαφέρον απογευματικός προσανατολισμός, θα πρότεινα να κάνουμε πιο πολλά project. Αυτό που θα πρότεινα για να γίνει πιο ενδιαφέρον ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι να δημιουργηθούν περισσότερα project και ένα καλύτερο καμεραμάν που να έχει σταθερό χέρι. Ήταν πιο ενδιαφέρον να κάναμε περισσότερα project. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον αν μιλούσαμε για τα επαγγέλματα που μας αρέσουν. Ναι, θα πρότεινα, θα ήθελα να έρθει όταν κάνει μαθήματα. Θα το πρότεινα σε κάποιο φίλο μου, πιστεύω πως θα περάσει τέλεια. Θα το πρότεινα σε πολλούς φίλους μου, γιατί πιστεύω πως δεν είναι βαρετά να δούμε στη τάξη και ό,τι περνάμε ευχάριστα. Βέβαια, πιστεύω πως θα ωφεληθεί και από αυτό. Ναι, επειδή περνάμε πολύ ωραία, κάνουμε πολλά και διάφορα και ευχάριστα πράγματα, αυτά. Ναι, θα το πρότεινα γιατί περάσαμε πολύ ωραία. Ναι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τη δεύτερη ομάδα του επαγγελματικού προσανατολισμού και κλείνουμε με ένα τελευταίο βίντεο που έχει γυριστεί με γυναίκες κυρίως που μαθαίνουν ελληνικά σε πιο μεγάλη ηλικία. Ήθελα να σας πω ότι τα ΚΕΣΠΕΜ, εκτός από τα μαθήματα που κάνουν σε μικρά παιδιά, κάνουν μαθήματα και σε πιο μεγάλους ανθρώπους που δεν μάθανε ελληνικά πιο νωρίς και κάνουμε μαθήματα τέτοια και στις πόλεις, αλλά και σε όλα τα χωριά που έχουμε ΚΕΣΠΕΜ. Όποιος ενδιαφέρεται, θα αφήσει το όνομά του στο ΚΕΣΠΕΜ και από του χρόνου και θέλουμε πολύ και στον Εχήνο και στην Ξάνθη φέτος είχαμε 5 τμήματα από γυναίκες που μαθαίναν ελληνικά, αλλά μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να κάνουμε και τμήματα και στα ΚΕΣΠΕΜ που δεν είχαμε ακόμα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται, θα μας αφήσει το όνομά του και ένα τηλέφωνο και θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε τα μαθήματα αυτά. Θα δείτε στο βίντεο που μιλούν γυναίκες που λένε τι τους πρόσφεραν τα μαθήματα ελληνικών και με αυτά θα κλείσουμε κιόλας. Πάμε, Βασίλη. Ονομάζομαι Σοφά Σαλιέν. Έρχομαι δύο φορές την εβδομάδα στο ΚΕΣΠΕΜ, όπου ξεκινήσαμε το Νοέμβριο, αρχές του χειμώνα. Ερχόμαστε δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, από δύο ώρες. Μαθαίνουμε διάφορα μαθήματα που μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας. Είναι ένας ωραίος χώρος που μας εντυπωσιάζει στη γνώση, στη μόρφωση. Και θα ήθελα και το χρόνο να συνεχίσω. Εγώ είμαι η Σέμνα, ήρθα πριν 3,5 χρόνια στην Ελλάδα από την Γερμανία και δεν ήξερα καθόλου ελληνικά. Άκουσα από τη γειτονιά μου ότι γίνονται μαθήματα στα ΚΕΣΠΕ και πήγα να μάθω ελληνικά. Πιστεύω πως ό,τι έμαθα, θα έμαθα ζωστά, είμαι στο μεσαίο επίπεδο και νομίζω χρειάζομαι τα ελληνικά για την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και για να βρούμε δουλειά. Στην αρχή ένιωσα περίεργα, που ήμουν και πάλι μαθήτρια, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, συνήθισα και μου άρεσε πολύ. Είμαι στο μεσαίο επίπεδο, τώρα νιώθω πιο σίγουρη για τον εαυτό μου και όταν κυκλοφορώ στην αγορά μπορώ να μιλάω πιο άνετα.
Προτείνω σε όλους όσους το σκέφτονται να έρθουν και το χρόνο. Είναι ιδανικά. Κάνω μάθημα για να μάθω να μιλάω και να γράφω σωστά τα ελληνικά. Να επικοινωνώ για να μπορώ να κάνω πιο εύκολα τις δουλειές μου. Μ' αρέσει που μπορούμε να κάνουμε μαθήματα στο κέντρο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τα μαθήματα που κάνουμε και θέλω να συνεχίσω. Ήρθα εδώ να μάθω τα ελληνικά ή να πάρω το αποτύπωμα μου. Μου αρέσουν τα μαθήματα και τα ελληνικά. Για ποιο λόγο γράφτηκε στα ΚΕΣΠΕ? Γράφτηκε για να μάθω πιο καλά τα ελληνικά και να μιλάω πιο άνετα. Ωραία. Έχουν βελτιωθεί τα ελληνικά σου? Ναι. Έμαθα πιο καλά τα ελληνικά και με βοήθησε στην καθημερινότητα μου. Θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά? Ναι, θέλω να συνεχίσω και το χρόνο τα μαθήματα. Άισε, θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Για πες μου, για ποιο λόγο γράφτηκε στο μάθημα? Για να μιλάω ελληνικά. Για να ξέρω πολλά πράγματα. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Σε τι σε βοήθησε κάθε μέρα? Μια πηγαίνω νοσοκομείο για να μιλάω την Ελληνές. Καλά να μιλάω. Ωραία. Νομίζεις ότι έχεις βελτιώσει τα ελληνικά σου? Ναι, έχει βελτιώσει τα ελληνικά. Θέλω να μάθω πιο πολλές λέξεις στα ελληνικά και να εκφράζω τις προτάσεις μου πιο εύκολα χωρίς βοήθεια. Ναι. Κυρία Σεγγίου, γιατί ξεκίνησε το ΚΕΣΠΕ του Σεγγίου? Θέλω να πάω να μιλάω ελληνικά χωρίς βοήθεια. Ευχαριστώ το ΚΕΣΠΕ για τα μαθήματα. Μακάρι να συνεχίσει. Πώς νιώθεις, Μερικέ? Γίνομαι όλο και καλύτερη. Εσύ πώς νιώθεις, Τάμε? Η δασκάλας μας, κύριε Αθανασίου Αλεξίου, είναι πολύ καλή εκπαιδευτικός. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε έξω όπου τα παιδιά θα παίξουν παιχνίδια και μετά θα τους μοιράσουμε τα δωράκια.